Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στον χώρο που άλλοτε αποτελούσε τις φυλακές της ακροναυτίας, που σε εποχές σκοτεινές, σε μέρες μαύρες για τον τόπο και τον λαό μας, φωτίστηκε το μεγαλείο της θυσίας των συντρόφων μας και το αποτύπωμά τους παραμένει χρόνια ανεξίτηλο. Για πολλές δεκαετίες, οι εξορίες και οι φυλακές αποτέλεσαν τα βασικά όπλα του αστικού κράτους στην Ελλάδα. Με αυτά τα όπλα προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τους αγώνες της εργατικής τάξης και της αγροτιάς που φούντωσαν σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η μορφή της αστικής εξουσίας άλλαξε αρκετές φορές. Είτε με βασιλιά, είτε χωρίς, είτε με κοινοβουλευτική δημοκρατία, είτε με δικτατορική κυβέρνηση, τόσο επί Βενιζέλου όσο και επί Τσαλδάρη, είτε με μεταξά, ο ταξικός χαρακτήρας της εξουσίας παρέμενε αλίωτος. Ο αντικομουνισμός, το ταξικό μίσος ενάντια στο εργατικό κίνημα και το λαό, ήταν η κοινή συνισταμένη όλων των αστικών κυβερνήσεων. Λίγο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα τέλος που έγινε γρήγορα η αρχή ενός νέου, ακόμα πιο βάρβαρου υπεριαλιστικού πολέμου, και ενώ η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση φλόγιζε τις καρδιές των εργατών παντού στον κόσμο, το αστικό κράτος επιστράτευσε στη χώρα μας τη βία και την καταστολή ενάντια σε όποιον διαμαρτυρόταν, σε όποιον σήκωνε κεφάλι. Κομμουνιστές, εργάτες, στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος συλλαμβάνονταν και εκτοπίζονταν σε φυλακές και εξορίες. Αρκούσε μια ύποπτη συμπεριφορά για να θεωρηθεί κάποιος επικίνδυνο για το κράτος και την κοινωνία, όπως έλεγαν, και να πάρει τον δρόμο της εξορίας. Οι φυλακές της ακροναυλίας άνοιξαν τη θέση του παλιού, στο παλιό ενετικό φρούριο το Ιτσκαλέ το Φλεβάρι του 1937, 6 μήνες μετά την επιβολή της δικτατορίας μεταξά της 4ης Αυγούστου του 1936. Η δικτατορία ήξερε καλά ότι η βασική προϋπόθεση για να βάλει το κίνημα στο κύψο ήταν να αποκεφαλίσει την πρωτοπορία του, τους κομμουνιστές. Για να πετύχει αυτό το σκοπό, όχι μόνο μεταξά αλλά και οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις δημιούργησαν μια σειρά από φυλακές, όπως ο πειθαρχικός Σουλαμός Καλπακίου. Για τους κομμουνιστές φαντάζονται το 1924, οι φυλακές της Κέρκυρας ή η Λαζαρέτο. Εκεί φυλακίζονται την δικτατορία, στελέχη του ΟΚΟΕ, όπως ο Ζαχαριάδης, ο Μπελογιάννης, ο Άρης Βελουχιώτης, ο Χρήστος Μαλτέζος και πολλοί άλλοι. Η Ακροναυπλία και πολλά άλλα. Στα 6 χρόνια λειτουργίας των φυλακών της Ακροναυπλίας πέρασαν 625 κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές. Ο σκοπός του αστικού κράτους παρέμενε ένας. Να εξοντώσει, να συντρίψει σωματικά και ψυχικά τους πρωτοπόρους, να τσακίσει πολιτικά και ηθικά τον ηγετικό πυρήνα του ΚΚΕ, γι' αυτό οι χωροφύλακες και τα στελέχη της ασφάλειας σκύλιασαν επί 6 χρόνια, μέρα νύχτα, με κάθε τρόπο για να αποσπάσουν δηλώσεις μετανοίας από τους κρατούμενους. Οι πρώτοι ακροναυπλιώτες μεταφέρθηκαν εδώ από τα κρατητήρια Αθήνας, Πειραιά και Πάτρας. Το Μάιο-Ιούνιο του 1937 άρχισαν να μεταφέρονται με καραβιές από τα ξενονήσια της Ανάφης, της Φολεγάνδρου, τον Αϊστράτη. Ανάμεσά τους και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, γραμματείς και μέλη περιφερειακών οργανώσεων, αχτιδικών οργανώσεων, εργατικά και συνδικαλιστικά στελέχη, στελέχη της ΟΚΝΕ. Το ξέσπασμα του Ιταλοελληνικού Πολέμου του 1940 βρίσκει τους κρατούμενους να ζητούν με υπόμνημά τους να πάνε στο μέτωπο. Η μεταξική δικτατορία το αρνήθηκε και όταν η χώρα βρέθηκε υπό κατοχή του άξονα, η διοίκηση του στρατοπέδου τους παρέδωσε στους φασίστες κατακτητές. Το 1943 το στρατόπεδο καταργείται με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλους τόπους μαρτυρίου. Από αυτούς οι περισσότεροι εκτελέστηκαν, ενώ 135 παλικάρια της Ακροναυπλίας, που στο μεταξύ είχαν μεταφερθεί στο Χαϊδάρι, είναι ανάμεσα στους 200 που εκτελούνται στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Μέσα στις φυλακές του Ναυπλίου, εκεί που οι άλλοι έβλεπαν τη ζωή να σταματάει πίσω από τους τοίχους στα κάγκελα, εκεί που οι άλλοι θα έβλεπαν να σβήνει το φως και να κυριαρχεί το σκοτάδι, οι κομμουνιστές έκαναν τα πάντα για να γίνουν τα σκοτάδια φως, για να στράψει το φως την ακροναυπλία. Το φως του ελεύθερου νου, των ελεύθερων ανθρώπων, των ανθρώπων που βαδίζουμε σιγουριά πάνω στους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης, τους νόμους κίνησης του κόσμου.